Ένα βιβλίο που παρουσιάζει, νομίζω, τις ζωές των ανθρώπων που ζουν στην Αθήνα. Άνθρωποι, όχι πραγματικοί βεβαίως, αλλά εν δυνάμει πραγματικοί άνθρωποι με τους οποίους μπορούμε να ταυτιστούμε, με τις αντιδράσεις, με τις σκέψεις τους και για τους καλύτερους εξ αυτών και με τις επιλογές έτσι. Τους, θα ήθελα να ελπίζω. Μιλάμε για 4 διαφορετικές ιστορίες, του Γιάννη, της Δέζης, του Σίμου, του Τάκη, της Άννας, 5 μάλλον, που ζουν στην Αθήνα των τελευταίων χρόνων, μπορώ να πω, κουβαλώντας ο καθένας τα όνειρά του, τις αγωνίες του. Ναι, επέλεξα καταρχάς να είναι πολυπρόσωπο το μυθιστόρημα και βέβαια μοιραία λόγω ιδιοσυγγραφίας προβολής κάποια στιγμή φωτίζουν περισσότερο την Τέζη. Ωστόσο δεν αναδεικνύεται κανείς εκ των 5 πρωταγωνιστής. Αυτό είναι αλήθεια. Επέλεξα λοιπόν συνειδητά να υπάρχουν διαφορές και στις ηλικίες τους και στο υπόβαθρό τους και στην πορεία τους ώστε να συμβεί αυτό ακριβώς, να συμβεί κατευχήν φυσικά, να μπορεί να ταυτιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο και με περισσότερες αφορμές ο αναγνώστης. Και παρακολουθούμε την πορεία τους κατά κύριο λόγο στην Αθήνα και λίγο παραπέρα για μερικούς κάποια στιγμή που τα πράγματα φτάνουν σε οριακό σημείο για τη δική τους ζωή. Είναι αλήθεια ότι ξεκινά το βιβλίο χωρίς να γνωρίζουμε τη σύνδεση που έχουν οι ήρωες. Και στην πορεία πραγματικά αρχίζει και ενώνονται τα κομμάτια του παζλ. Ναι, ήταν η δική μου αφορμή τα ξημερώματα του Αγίου Νικολάου. Η αποφράση μέχρι. Γιατί αυτή η μέρα είναι σημαντική για όλους τους ήρωες? Νομίζω ότι είναι σημαντική για όλους τους Έλληνες καταρχάς και καταρχήν. Γιατί ήταν ένα ορόσημο όχι μόνο και όχι απλώς για το τι συνέβη, αλλά κυρίως για το ποιες διαδικασίες πυροδότησε, κυριολεκτικά δυστυχώς κάποιος, αλλά και μεταφορικά από εκεί και πέρα, και τα πράγματα τα οποία κατέδειξε, πράγματα τα οποία προϋπήρχαν φυσικά. Δεν γίνονται τυχαία τέτοιου είδους σοκαριστικά σκηνικά σε κατά τα λοιπά ευνομούμενες χώρες. Από εκεί και πέρα, πέρα από τη συγκεκριμένη νύχτα που όντως ξεκινά το βιβλίο με το που βρίσκεται ο κάθε ήρωας στη δική του ζωή, που οι ζωές τους δεν συνδέονται, εκτός φυσικά από το Τάκη και τη Άννα που είναι ζευγάρι της τουλάχιστον. Μετά η εξέλιξη κατά κύριο λόγο διαδραματίζεται μεταξύ του 10 και του 12. Δεν με ενδιαφέρουν οι γραμμικές αποτυπώσεις των πραγμάτων και επέστρεψε μια φαινομενική ηρεμία μεταξύ του 8 και του 10. Το 10 και η περίφημη διακήρυξη του Καστελόριζου ήταν περισσότερο η στιγμή που ο κύβος ερήφθη σε μια διαδικασία που δυστυχώς προς τον παρόν δεν φαίνεται να έχει τέλος. Και όπως σημειώνεται κιόλας, μιλάμε για απρόθυμοι ήρωες μιας αντιηρωικής εποχής και αυτό φαίνεται. Ναι, γιατί κάποια στιγμή, ξέρετε, το βλέπω και από τη σκοπιά της επιστημονικής μου ιδιότητας που οι ιστορικοί του μέλλοντος θα ασχοληθούν και με αυτή την εποχή. Είναι μια έκρηξη περίοδος που προείπα, είναι μια περίοδος κρίσης και εκ των υστέρων πάντα, μετά δηλαδή από 20, 30, 50 χρόνια, ασκούν μια γοητεία αυτές οι εποχές ανθρώπους που δεν τις έχουν ζήσει και που έρχονται ως μελετητές να ασχοληθούν με αυτές. Και ήθελα αυτό, να δούμε αυτά τα γεγονότα μιας εποχής που τη ζουν άνθρωποι που δεν έζησαν δυσκολίες αυτές τις γενιές και δεν το περίμεναν. Δεν είναι, για παράδειγμα, η γενιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα, πάντοτε και του εμφυλίου, που ήρθαν από μια Ελλάδα καθημερινή, αλλά είχαν την ελπίδα μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τους ότι προχωρούν προς το καλύτερο, όπως πράγματι και έρχονται. Έχουν μια αντίστροφη διαδικασία. Οπότε σε μια πολύ άχαρη και αντιηρωική εποχή, μοιραία θα αναδειχθούν ως ήρωες συγκεκριμένοι άνθρωποι ή αναδειχθούμε από τον ιστορικό του μέλλοντος. Απλώς στο περιθώριο ίσως της ιστορίας, ως σημείωση. Κυρία Χατζή, διαβάζω ότι εργάζεστε σε ορισμένα πιθανά και απίθανα μέρη του κόσμου. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, λοιπόν, προέκυψε καταρχάς ως αφορμή από το γεγονός ότι βρισκόμουν στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ της Άγκυρας την εποχή που τυπωνόταν το βιβλίο και που κλείστηκα να δώσω τις 5 γραμμές του βιογραφικού για το αυτή. Και ούσα σε μια πανεπιστημιόπολη σε υψόμετρο 1000 μέτρα περίπου, σε ένα δάσος ελάτης 12 χιλιόμετρα από την Άγκυρα. Ήταν ένα σκηνικό αρκετά σουρεαλιστικό για τα καθημερινά φυσιολογικά μου δεδομένα της πόλης της Αθήνας. Οπότε έτσι προέκυψε απίθανο η μέρος, λοιπόν. Για το απίθανο, λοιπόν. Και από εκεί και πέρα, με την ιδιότητα και της συγγραφέως και της αρχαιολόγου, αλλά και λόγω ιδιοσυγγρασίας, ταξιδεύω αρκετά. Και επειδή κομμάτι της δουλειάς είναι να βρίσκω ιστορίες, όχι μόνο να εφευρίσκω, αλλά να βρίσκω ιστορίες, ο συγγραφέας τις βρίσκει μπροστά του, είναι έτοιμος πάντα. Να και να απορροφώ υλικό, εικαστικό, να φωτογραφίζω, να βλέπω. Μοιραία ένα κομμάτι της δουλειάς μου γίνεται και σε απίθανα μέρη, για το οποίο φυσικά είμαι ευγνώμων. Κυρία Χατζή, ετοιμάζετε κάτι άλλο τώρα? Ετοιμάζω ήδη από το καλοκαίρι σε ένα
πιθανό απίθανο μέρος, πανέμορφη Μίσο Ανάφη, μετά από ένα πολύ ωραίο κολύμπι. Για πρώτη φορά με επισκέφθηκε ολόκληρη η επόμενη ιστορία μου. Ήδη δηλαδή αποχαιρετήσατε τους προηγούμενους, ήρωές σας. Το έχω αποχαιρετήσει, αλλά ακριβώς επειδή επέλεξα να τους εντάξω στην παρούσα συγκυρία, τους βρίσκω μπροστά μου και μέσα μου καθημερινά. Και μόνο να περπατώ. Στο κέντρο της Αθήνας, στο γύρω στα Εξάρχεια, στα μέρη που διαδραματίζεται μεγάλο κομμάτι του βιβλίου, βλέπω μπροστά μου. Κυρία Χατζή, από τις εκδόσεις Μετέχμιο, λοιπόν, η θάλασσα έφυγε. Απρόθυμοι ήρωες μιας αντιηρωικής εποχής και πραγματικά αξίζει κανείς να διαβάσει το βιβλίο, θα ταξιδέψει μέσα στις ζωές τους πολύ αληθινά, πολύ πραγματικά.